Θα ήθελα, αν υπάρχει δυνατότητα και αν έχω το χρόνο, επειδή έχουμε επανειλημμένο τονίσει ότι το ΚΚΕ έχει διαφορετική γνώμη για το ποια πραγματικά συμφέροντα στηρίζει τόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όσο και το αντίστοιχο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, ξεκινώντας από την ίδια την ΕΣΔΑ. Θα ήθελα, αν έχω τον χρόνο, να κάνω μια συνολική τοποθέτηση επί των θεματικών των εισηγήσεων. Γι' αυτό και δεν ζήτησα να... γιατί που θα αποτελεί και την θέση του ΚΚΕ στα ζητήματα αυτά. Γιατί, κατά τη γνώμη μας, έχουμε τονίσει και επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι στην πραγματικότητα το κράτος δικαίου και το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο διαφυλάττουν ως ιερό δισκοπότηρο τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, τα συμφέροντα του κεφαλαίου, πρώτα και κύρια απέναντι στο θανάσιμο εχθρό του, τον εχθρό λαό. Η θέση μας αυτή επιβεβαιώνεται και από τις εργασίες της Επιτροπής, όχι μόνο για αυτά που αναφέρθηκαν, αλλά και για όσα δεν λέχθηκαν και στις εισηγήσεις. Γιατί κοινή συνισταμένη όλων των εισηγήσεων, παρά τις φαινομενικά ακόμα και αντίθετες ιδεολογικά τοποθετήσεις των κομμάτων τους, είναι η υπεράσπιση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου και του ΕΔΑ ως δίθεν υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως υπέρτατο κριτή για την προώθηση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ομοφωνία, από την οποία μάλιστα δεν περισσεύουν ακόμα και κόμματα που ελέγχονται για τις σχέσεις τους με καταδικασμένους ναζί εγκληματίες, φωτίζει κατά τη γνώμη μας μια σειρά χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον, ότι όσα εντοπίζονται στις εισηγήσεις ως καθυστερήσεις, προβλήματα κλπ., όντως αξιοποιούνται από την κυβέρνηση. Αξιοποιούνται επιλεκτικά, προκειμένου να προωθηθούν αντιδραστικές αλλαγές σε βάρος λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κυρίου Κτιστάκη για τις προσφυγές και τις καταδίκες σε βάρος της Ελλάδας για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης και μεταχείρισης σε βάρος μεταναστών και κρατουμένων, εξήρε, όπως αναφέρεται, αφενός την προσπάθεια συνδρομής του έργου των δικαστών από νομικούς συνεργάτες, αφετέρου την ανάγκη εκδίκασης υποθέσεων από μονομελείς συνθέσεις, προβληματικό κατά τη γνώμη μας, όπως δηλαδή προβλέπει μεταξύ άλλων και ο νέος δικαστικός χάρτης, που έχει κάνει ακόμα πιο ακριβή, απροσπέλαστη και εχθρική τη δικαιοσύνη για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Η ίδια επιλεκτικότητα εμφανίστηκε σε άλλα θέματα που ήδη έχει καταγγείλει το ΚΚΕ, για παράδειγμα η κατεύθυνση της αυστηροποίησης των ποινών, της ενίσχυσης της ασφυκτικής κατάστασης στις φυλακές, που δεν είναι άσχετη από το διακηρυγμένο στόχο της κυβέρνησης για ίδρυση ιδιωτικών φυλακών. Δεύτερον, η απαράδεκτη κατάσταση σε ό,τι αφορά πλήθος δικαιωμάτων και ελευθεριών, από την κατάσταση στις φυλακές και τα απαράδεκτα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων, μέχρι και την προσπάθεια περιορισμού της δημοσιογραφικής ελευθερίας, της ελευθερίας του λόγου, της μαζικής παρακολουθήσης κλπ., εμφανίζεται ως απότοκο μόνο της κυβερνητικής πολιτικής. Έτσι όμως, αθωώνεται πλήρως το απαράδεκτο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που δικαιολογεί ευρύτατους περιορισμούς στα δικαιώματα αυτά. Ξεκινώντας από την ίδια την ΕΣΔΑ αλλά και την ομολογία του ΕΔΑ, στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα όλο και πιο εχθρικό για τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες πλαίσιο, μια στρόφιγγα που ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κρατών, τόσο με βάση τους αμήλικτους ανταγωνισμούς στην καπιταλιστική αρένα, όσο κυρίως απέναντι στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, να φημωθεί ή να χειραγωγηθεί ο εχθρός λαός. Τα παραδείγματα είναι πολλά, κανένα όμως δεν αναφέρθηκε σε καμία από τις τοποθετήσεις των καλεσμένων της Επιτροπής. Το ΚΚΕ έχει αποκαλύψει πολλές φορές και μέσα στη Βουλή ότι καταρχήν η ίδια η ΕΣΔΑ, όπως και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η νομολογία του ΕΔΑ και του ΔΕΕ, προσφέρουν την απαραίτητη νομοποιητική βάση στα αστικά κράτη για την επιβολή ευρύτατων τέτοιων περιορισμών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της δίθεν προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, αφού ουσιαστικά όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά επιβάλλονται ευρύτατοι περιορισμοί, όχι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά και για λόγους δημόσιας ασφάλειας, οικονομικής ευημερίας της χώρας, υπεράσπισης της τάξης, πρόληψης ποινικών παραβάσεων, προστασίας της υγείας ή της ηθικής, προστασίας των δικαιωμάτων και των άλλων και ελευθεριών των άλλων. Οι ίδιοι περιορισμοί τίθενται σε σειρά άλλων άρθρων, όπως η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας, ελευθερία του συνέρχεσθη, συνεταιρίσθη κλπ.
προστίθενται έτσι μια σειρά γενικών εννοιών που στην πράξη λειτουργούν σαν ομπρέλα νομιμοποίησης της ποικιλότροπης και πολύμορφης καταγραφής και ελέγχου της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Ειδικά για την έννοια της εθνικής ασφάλειας, το ΕΔΑ έχει κρίνει ότι ακριβώς επειδή απειλές σε βάρος της εθνικής ασφάλειας ποικίλουν και δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων, ο νόμος δεν χρειάζεται να αναφέρει εξαντλητικά κάθε πράξη συμπεριφορά που μπορεί να υπάγεται σε αυτή την έννοια. Άρα, σύμφωνα με το δικαστήριο, μπορεί να παραμένει μια γενική έννοια που θα χωρά αόριστο αριθμό πράξεων ως απειλών για την εθνική ασφάλεια. Επίσης, το ΕΔΑ συμφωνεί με τις εθνικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν τη λήψη επειγόντων μέτρων παρακολούθησης των επικοινωνιών χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα, το ΕΔΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι κατ' εξαίρεση ο νόμος που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια δεν χρειάζεται να είναι προβλέψιμος με την κλασική έννοια, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται το άτομο να είναι σε θέση να προβλέπει πότε οι αρμόδιες αρχές είναι πιθανόν να υποκλέψουν τις επικοινωνίες του. Αλλά ακόμα και μετά το πέρας της παρακολούθησης, το ΕΔΑ έχει δεχθεί ότι δεν είναι πάντοτε δυνατόν να ενημερώνεται αυτός που έχει παρακολουθηθεί, εφόσον χρειάζεται να αποτραπεί η επίτευξη τυχών μακροπρόθεσμων στόχων ή αποκαλύψεων σχετικών πρακτικών. Αυτό και για τα όσα απασχολούν τελευταία. Ταυτόχρονα, επιπλέον περιορισμοί επιτρέπονται στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κατά την οποία νομιμοποιείται μια βεντάλια μέτρων. Η έκτακτη ανάγκη δεν αφορά μόνο την περίπτωση πολέμου, αλλά και περίπτωση προστασίας δημόσιας υγείας, τρομοκρατίας και άλλα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ομολογία του ΕΔΑ, αναγνωρίζεται στα κράτη ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης της κατάστασης ανάγκης, αρκεί να είναι πραγματική ή επικείμενη, ενώ ο κίνδυνος δεν χρειάζεται να έχει επέλθει ή να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, αλλά μπορεί να διαρκεί και για πολλά μάλιστα έτη. Η ίδια η πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει ότι η επίκληση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης αξιοποιήθηκε για την ενίσχυση της καταστολής, για ευρύτατους περιορισμούς σε δικαιώματα και ελευθερίες και την υλοποίηση σωρίας αντιλαϊκών μέτρων για τη στήριξη του κεφαλαίου. Και θα προλάβουμε τη μόνιμη εποδό που έρχεται για να δικαιολογήσει αυτούς τους απαράδεκτους περιορισμούς από πλευράς αστικών κρατών, ότι υποχρεώνονται να εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας, να είναι δήθεν λελογισμένη, αναλογική και προσωρινή. Γιατί αφενός η δήθεν σύγκρουση ανάμεσα στα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα ή αλλιώς τα όρια των ατομικών ελευθεριών έναντι των ελευθεριών του άλλου ή του κοινού καλού, για τη διασφάλιση των οποίων επιβάλλεται τάχα η αναλογική στάθμιση και ρύθμιση και ρυθμιστική παρέμβαση του υπερταξικού δήθεν κράτους, είναι κατά τη γνώμη μας ψευδεπίγραφη και πλαστή. Στην πραγματικότητα, η αρχή της αναλογικότητας είναι μια εντός εισαγωγικών πειραγμένη ζυγαριά, όπου που τοποθετούνται τα δικαιώματα και γέρνει συντριπτικά υπέρ των συμφερόντων του κεφαλαίου. Τη ζυγαριά αυτή την κρατούν τα αστικά κράτη, τα οποία μπορεί να ελεγχθούν μεν από τα αστικά δικαστήρια, όμως στη βάση της αρχής αναλογικότητας πάντα κατόπιν εορτής και αφού έχουν εφαρμόσει όλους αυτούς τους περιορισμούς. Στη βάση αυτή προκύπτει και το τρίτο συμπέρασμα. Η προσπάθεια όχι μόνο αθώς, αλλά προβολής του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της απαραίτητης ασφαλιστικής δικλίδας, προκειμένου να γίνονται δήθεν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως έχει τρέξει πολύ νερό στα βλάκι, έχουν μεγάλη πείρα πλέον οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα για το πραγματικό περιεχόμενο του κράτους δικαίου, ότι προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στο κεφάλαιο και την εξουσία του, τόσο για τη συνεχή αθώωση και ενίσχυση των νομικών και όχι μόνο αλυσίδων που δένονται στο λαιμό των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά τελικά και για να φτάνουν να συνεννούν οι ίδιοι σε αυτά τα δεσμά. Με τη βούλα του κράτους δικαίου στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 εκατομμυρίων που ζουν στο όριο της φτώχειας και των 10 εκατομμυρίων ανέργων, απαγορεύεται σε 10 κράτη-μέλη της ο συνδικαλισμός. Σε περισσότερα κράτη υπονομεύεται, παραβιάζεται ή και απαγορεύεται το δικαίωμα στην απεργία. Σε ορισμένα απαγορεύεται η λειτουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, ακόμα και η προβολή των συμβόλων τους στις κόκκινες σημαίες με το σφυροδρέπανο. Κοιτώντας μόνο την τελευταία πενταετία, η πανδημία στην αρχή και ο πόλεμος ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από όλες τις άλλες κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως απόχρωσης για να επιταχυνθούν αντιδραστικές αλλαγές που επικυρώνονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, αλλαγές και στον τρόπο νομοθέτησης και στο περιεχόμενό της με συγκεκριμένο στόχο. Την νομιμοποίηση της μαζικής και προληπτικής παρακολούθησης εκατομμυρίων ανθρώπων,
την ενίσχυση και αποτελεσματικότερη διασύνδεση των μηχανισμών καταστολής, συνολικά την ένταση της καταστολής που φτάνει μέχρι την ποινικοποίηση όχι μόνο της ριζοσπαστικής δράσης αλλά ακόμα και της σκέψης, για να μην φτάσει στην αμφισβήτηση του συστήματος, στην αποφασιστική αναμέτρηση μαζί του, ιδιαίτερα σε συνθήκες που στρώνεται το έδαφος για μια τέτοια αναμέτρηση. Για το ΚΚΕ, λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία και δίνει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας του κράτους δικαίου και του αστικού νομοθετικού θεσμικού πλαισίου ως εχθρικού για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και τις ανάγκες. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα όχι μόνο δεν πρέπει να υπερασπίζονται, αλλά ούτε καν να ανέχονται αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο. Μόνο σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, του αστικού κράτους, των κυβερνήσεών της, θα μπορέσει πραγματικά να φτιάξει τη ζωή του στο ύψος των δικών του αναγκών. Γι' αυτό το λόγο βεβαίως και καταψηφίζουμε τις εισηγήσεις που έχουν εισφερθεί.